ήρθα στην Ομόνια για να διαπιστώσω και ο ίδιος αν ισχύουν οι φήμες που τη χαρακτηρίζουν ως την πιο επικίνδυνη περιοχή της Αθήνας. Και ειδικά όταν νυχτώνει. Κάνανε ναρκωτικές ουσίες και είναι άπειροι, οπότε δεν πάω, δεν προχωράω με τίποτα πιο κάτω. Στην στάση πάνω κάνει πρέζα. Δύσκολα, bro. Είναι full get, δεν ξέρω. Πάμε σε πιο επικίνδυνο στενάκι. Προχωράμε. Είναι πολύ επικίνδυνα, παιδιά. Θα περπατήσω εδώ, θα ψάξω κάτι αξιόλογο για να φάω και στο τέλος ένα κατάλημα για να μείνω το βράδυ. Ξεκινάμε. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δεδομένα και αναφορές που έχει συλλέξει η αστυνομία, όλη η περιοχή είναι γεμάτη από Νιγηριανές και Μαροκινές συμμορίες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει πιάτσες πορνείας και διακίνησης ναρκωτικών. Και όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, αποτελεί ένα άβατο ανομίας στο κέντρο της πόλης, κάνοντάς τους να αποφεύγουν εντελώς την περιοχή, ιδιαίτερα μετά τις απογευματινές ώρες, όπου οι κλιματικές συμμορίες κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους. Παράλληλα, οι άστεγοι, τα σκουπίδια και τα αυτοσχέδια χάρτινα καταλήματα είναι πραγματικά παντού και ειδικά στα στενάκια. Ρώτησα επίσης και περαστικούς να μας πούν τη γνώμη τους και την εμπειρία τους από την περιοχή για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη στο τέλος. Φυσικά, έκρυψα όλα τα πρόσωπα για να μην έχουμε οποιοδήποτε θέμα, καθώς το να εκφέρεις μια αρνητική άποψη για τέτοιες καταστάσεις και μέρη, καμιά φορά μπορεί να σε φέρει σε κίνδυνο. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Γενικά εδώ πέρα έχει εγκληματικότητα, έχει βία τέτοια, όπως έχουμε ακούσει. Αν υπάρχει. Ναι. Βοηθάτε πάρα πολύ. Εδώ, φίλε, να πούμε από κάτω, μόλις βραδιάσει, θα σου βάλουν μαχαίρι. Έρχονται τρεις, σου βάλουν το μαχαίρι και σου παίρνουν ό,τι θέλεις. Ωραία. Σε ποια περιοχή είναι αυτή? Εδώ, σε βάθος, από κάτω. Από κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ελπίζω να βοηθήσει αυτό το βίντεο. Δεν υπάρχει ελπίδα, φίλε. Αν και δεν ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να ακούσω για αρχή, ξεκίνησα να τη διασχίζω λίγο πιο προσεκτικά και να έχω περισσότερο το νου μου παντού τριγύρω μου. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα περάσουμε από το πιο extreme στενάκι που έχει η Ομόνια. Το βράδυ δεν ξέρω αν θα καταφέρω να ξαναπεράσω από εδώ, αλλά πάμε. Πρώτη εντύπωση είναι ότι μυρίζει κάτουρο παντού. Έχει κάποια μαγαζάκια, δεν βλέπω κάποιον να μιλάει ελληνικά. Όχι ότι έχει να κάνει αυτό, αλλά απλά το αναφέρω. Ωστόσο, δεν βλέπω κάτι το εγκληματικό. Προσπάθησα να είμαι πολύ διακριτικός και όσο τη διέσχιζα διαπίστωνα ότι δεν χάρηκαν και πολύ με την παρουσία μου εκεί. Εδώ έχει ένα μαγαζί με φαγητό ειδικό. Γεια σας. Γενικά είναι μια περίεργη κατάσταση. Και εδώ έχει ένα άλλο εστιατόριο. Με κοιτάνε λίγο περίεργα, αλλά κουπί. Γεια σας. Και γενικά πρέπει να είναι η αγορά τους εδώ. Έτσι, σαν η περιοχή τους. Δεν μας ενοχλεί κανείς. Ούτε κι εμείς. Πιάχνουν και αμάξια εδώ. Πάνω στο δρόμο, σερβί. Άλλη φάση. Ομόνια. Και εδώ έχει κάποια μαγαζιά. Και αν και είναι δεύτερη μέρα Χριστουγέννων, δεν γιορτάζουν οι άνθρωποι. Είναι ανοιχτά. Γεια σας. Γεια σας. Καλά είσαι. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Και κάποιοι με γνωρίζουν κιόλας. Να είναι καλά. Γεια σας. Ευγενική ωστόσο. Καλημέρα. Αυτή δεν με χαίρετσε. Γεια σου, φίλε μου! Ο Αγαλά! Πώς είσαι? Πολύ καλά. Ο Αγαλά, εδώ της περιοχής. Μεγάλο σου ανώ, όχι, από πάνω είμαι. Αλήθεια, να είσαι καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είσαι από κοντά. Γενικά εδώ πέρα έχει εγκληματικότητα και τέτοια. Κοίτα, στο κέντρο εδώ που είμαστε, επειδή δεν είναι οι ντόπιοι Έλληνες εδώ πέρα και είναι πιο πολύ από άλλες περιοχές. Okay. Οπότε θα έλεγα ναι, στην εγκληματικότητα. Τέλειο. Και πιστεύω είναι και σε μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε σε ένα extreme στενό ακόμη. Έλα μα τώρα. Βγάλε εδώ τον άνθρωπο! Τι κάνετε? Καλά, όλα καλά? Να είστε καλά. Γενικά οι άνθρωποι δεν ενοχλούν, δεν έχουν θέμα που βγάζω κιόλας. Ωστόσο, οι απόψεις είναι δικές σας. Εγώ απλά θα σας δείξω και βγάλετε ό,τι συμπέρασμα θέλετε εσείς. Πάτα κόρνα φουλ, φίλε! Κόρνα, κόρνα! Πάτα, πάτα! Εδώ δεν έχεις κόρνα! Τι έγινε η κόρνα? Δεν πειράζει, θα τη φτιάξουμε. Να είστε καλά! Δεν πειράζει. Κόρνα είναι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ζητήσω να κάνετε όλοι ένα like και ένα subscribe, καθώς οι περισσότεροι που βλέπουν τα βίντεό μας δεν κάνουν like και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι. Subscribe και like τώρα και θα έρθουν πολλά τέτοια βίντεο. Και κάπως έτσι είναι μια τυπική στάση λεωφορείου. Εμένα προσωπικά, αν ήμουν κοπέλα ειδικά, θα φοβόμουν να περιμένω εδώ το λεωφορείο. Μπορεί και όχι μόνο κοπέλα, έτσι. Τώρα περνάμε από ένα πραγματικά πάρα πολύ περίεργο στενό. Είχε κάποια μισογκρεμισμένα σπίτια με ανοιχτές τις πόρτες, παντού σκουπίδια και περίεργα πηγαδάκια στις γωνίες. Πραγματικά απίστευτα σοκαρισμένος, καθώς πρώτη φορά έβλεπα live τέτοια πράγματα, συνέχισα να ψάχνω πολύ προσεκτικά τα στενάκια, θεωρώντας ότι το φως της ημέρας θα με κάλυπτε. Είναι πολύ δύσκολο. Γεια σας. Να είστε καλά. Είναι λίγο δύσκολο. Καλησπέρα. Όλα καλά. Όχι, δεν φαίνεσαι, αδερφέ. Είναι βίντεο κλιπ. Εντάξει, ας το πάμε πίσω. Φίγα. Φτάνει εδώ το στενό έτσι. Όχι, αδερφέ, δεν φαίνεσαι. Είναι blur.
δεν προχωράω με τίποτα πιο κάτω. Κάνανε ναρκωτικές ουσίες και είναι άπειροι, οπότε όχι, παιδιά, όχι. Πραγματικά η ώρα είναι 3 και μέσα στο μεσημέρι κάνανε σε όλο το στενό πρέζα. Ω, απίστευτα, δεν μπορούσαν, παιδιά, να προχωρήσουν παραπάνω, εντάξει. Τι να δείξεις και τι να μην δείξεις εκεί. Δεν γινόταν με την καμία. Και όχι μόνο ότι κινδυνεύαμε σίγουρα, αλλά κοιτάξτε τώρα να δείξετε τέτοια πράγματα. Ό,τι να είναι. Αν έκανε στη στάση πάνω, κάνει πρέζα. Πάνω σε στάση λεωφορείου που θα μπορούσε οποιοδήποτε να περιμένει για να πάει στη δουλειά του, αν δεν έχει μέσον, κάνει κάποιος πρέζα. Η δυσοσμία δεν υποφέρεται και σε κάθε στενό και γωνία έχει πεταμένες πρέζες. Και επιτέλους πρώτη φορά βλέπω σε ένα στενάκι αστυνομία και έχουν σταματήσει και κάνουν κάποιο έλεγχο, δεν ξέρω. Αλλά λογικά πιο αργά έχει περισσότερη αστυνομία, θέλω να πιστεύω. Οδεύουμε προς την πλατεία Βάθης και κάπως έτσι είναι τα στενάκια. Με άστεγους, με βρωμιά, παρατημένοι γενικά, φάση όλοι. Και με διάφορους ρακοσυλλέκτες. Τώρα είμαστε πλατεία Βάθης και ήρθε η ώρα για να φάμε. Με κίνδυνο της ζωής μας. Πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω κάτι σε κοτόπουλο, αλλά ελπίζω να βρω κάτι. Βλέποντας από μακριά τις ταμπέλες να αναγράφει το μενού στα αράβικα και έχοντας δει όλα αυτά προηγουμένως, δεν είχα καμία όρεξη για φαγητό. Γίνεται πραγματικά χαμός και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Και σου βλέπω έχει φουλ κοτόπουλα, λαχματζούν, έτσι. Ναι. Ωραία πράγματα. Όποτε μπορείτε, δύο λαχματζούν. Απλά θέλω να πω θα αργήσει λίγο. Θα αργήσει. Okay. Σε μία ώρα. Ναι, άμα θέλετε έχει κοτόπουλο, κεμπάπ, αρνί, φαλάφελ. Ωραία, κεμπάπ. Και ο κύριος μου δίνει να δοκιμάσω πρώτη φορά φαλάφελ. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Oh! Στη συνέχεια έμαθα ότι είναι τηγανιτές μπαλίτσες φτιαγμένες από αλεύρι βυθιών και είναι παραδοσιακό πιάτο μέσα ανατολικής κουζίνας που πιθανότητα προέρχεται από την Αίγυπτο. Μια στα 10, αλήθεια. Πάρα πολύ ευγενικός ο κύριος. Να δούμε και το φαΐ. Συνήθως σερβίρεται μέσα σε αράβικη πίτα που μοιάζει με ένα φάκελο. Ή το τυλίγουν σε ένα είδος αυτοσκευάσματος που ονομάζεται ταμπούν και μοιάζει με τορτίγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δώρο φαλάφελ. Κόστησε το καθένα από 2,5 ευρώ. Και είναι ζεσταμένα με αλουμινόχαρτο στην τοστιέρα. Δεν μπορείς να τα πιάσεις τόσο ζεστά που είναι. Πάμε να δοκιμάσουμε. Δείτε εδώ πώς είναι. Τα φαλάφελ και να δούμε εδώ τι μας έκανε ο τύπος. Με το που το άνοιξα μυρίζει πάρα πολύ άνηθο. Είναι αρκετά μεγάλο, 2,5 ευρώ δηλαδή όλο αυτό, full value, έτσι. Και είναι κεμπάπ. Πάμε να δοκιμάσουμε. Κάνοντας την πρώτη κιόλας μπουκιά μου ήρθε κατευθείαν γεύση ειδικού φαγητού, μάλλον από την παρόμοια spicy sauce που είχε μέσα. Είναι απλά άρρωστο. Πέντα νόστιμο, έβαλα και καυτερό μέσα. Τόσο καλό σάντουιτς κεμπάπ, Ομόνια. Έχει και πατάτα τηγανιτή μέσα. Είναι γεμάτο κρέας και είναι άνετα 9,5 στα 10. Και ένα φαλάφελ. Είναι πάρα πολύ τραγανό, σαν τυροκροκέτα, αλλά όχι με τυρί. Τα περισσότερα εγκαταλειμμένα σπίτια εδώ, ο Δήμος τα έχει περιφράξει με φράχτες, έτσι ώστε να μην μπαίνουν αργά το βράδυ ναρκωμανείς και οτιδήποτε άλλο. Συνεχίζουμε και περνάμε από την Οδό Πολυτεχνείου. Σκοτεινή εδώ, νομίζω... Γεια σας, καλά είστε! Δόξα τω Θεώ. Όχι, όχι Sky, δικό μου κανάλι. Ναι, να είστε καλά, αρμαγείς. Καλή συνέχεια. Γενικά, φαίνεται λίγο σαν εγκαταλειμμένη. Γεια σου, αδερφέ μου. Χρόνια πολλά. Φαίνεται λίγο εγκαταλειμμένη γειτονιά. Πάρα πολύ ήσυχη. Ωστόσο, στα Εξάρχεια έχει παντού αστυνομία και νομίζω ότι είναι λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα. Δεν έχω δει κάτι περίεργο. Συνέχισα να περιπλανιέμαι και στις γύρω περιοχές εφόσον είχαμε χρόνο και ήταν ακόμη ημέρα. Καθώς από ό,τι πληροφορήθηκα, με τη δημιουργία στάσης του μέτρο στην πλατεία Εξαρχείων έχει αναστατωθεί ολόκληρη περιοχή με τους κάτοικους να εμποδίζουν καθημερινά τα έργα. Κάνοντας έτσι την αστυνομία να περιφρουρεί με μεγαλύτερες δυνάμεις όλο το 24ωρο. Και αυτό είναι ένα κακόφημο στενάκι πίσω από το Πανεπιστήμιο που το βράδυ γίνεται χαμός από ό,τι έμαθα από κατοίκους εδώ. Συνέχισα προς το Πανεπιστήμιο συμπληρώνοντας πάνω από 3 ώρες περιήγησης ήδη. Επίσης, μεγάλη εντύπωση μου έκανε ότι έξω από το πιο γνωστό κεντρικό πανεπιστήμιο της Αθήνας να βλέπεις παντού χρησιμοποιημένες πρόσφατα σύριγγες. Και δεν θύμιζε σε καμία περίπτωση με ελληνική περιοχή που κάποτε ήταν από τις πιο ακριβές και παράλληλα θαυμαστές της πόλης. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Είστε από την περιοχή εδώ, από την Ομόνια? Όχι, ακριβώς, αλλά γνωρίζω. Εγώ βασικά ήθελα να διαπιστώσω αν εδώ πέρα είναι εγκληματικότητα, αν υπάρχει έντονη αυξημένη εγκληματικότητα κλπ. Εσείς πώς το βλέπετε? Υπάρχει. Υπάρχει, έτσι. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει
τη διασώμαση, αλλά υπάρχει, ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ξαναγυρίσαμε στην πλατεία. Θα κάτσουμε να πιούμε ένα καφεδάκι μέχρι να νυχτώσει για να δούμε και τι γίνεται το βράδυ. Έχει αρχίσει και νυχτώνει και όπως βλέπετε η πλατεία έχει αρχίσει να γεμίζει κόσμο. Θα πλησιάσουμε ακόμη περισσότερο στον κόσμο να δούμε αντιδράσεις και να δούμε αν, είναι όντως, αν υπάρχει όντως κίνδυνος. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε, καλά. Καλά. Μπράβο. Είναι ακόμα αρκετά νωρίς όμως. Και είναι και το πιο κεντρικό σημείο, έτσι. Ωστόσο, γεια σας αδερφέ μου, καλά είσαι. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι δεν έχω δει πουθενά αστυνομία σε κανένα στενό εδώ κοντά. Αλλά όπως ξαναείπα, είναι ακόμη αρκετά νωρίς. Και προφανώς, όταν κάποιος βιντεοσκοπείται, είναι σίγουρα πιο χαλαρός και πιο φιλικός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι ήταν κακοί, έτσι. Απλά το αναφέρω. Έχω έρθει κοντά στο μεταξυγείο, που είναι πραγματικά μια πάρα πολύ επικίνδυνη γειτονιά. Θα περάσουμε όσο πιο αθόρυβα μπορούμε από μέσα και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ω, δύσκολα, μπρο. Είναι full get, δεν ξέρω. Όχι, θα μας την παίζουν σίγουρα, παιδιά. Λοιπόν, κόβουμε και ερχόμαστε με το μηχανάκι σε 5 λεπτά. Ναι, ρομποτά, ναι. Όχι, αδερφέ μου. Όλα καλά. Ωραία, σε ρωτήσω. Να είσαι καλά, αδερφέ. Εδώ έχω βρει ένα πιτσιρικά και θέλω να μας πεις την άποψή σου για αυτό το μέρος, έτσι. Πώς σου φαίνεται αν μένεις εδώ κοντά μένεις? Όχι, κολωνόμενο. Κολωνό, εδώ πώς σου φαίνεται? Είναι επικίνδυνη περιοχή για όσους έρχονται, για τουρίστες, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Πάρα πολλά πρεζάκια, ναρκωμανοί, είναι πάρα πολύ. Εσύ δεν φοβάσαι? Όχι. Είσαι ωραίος. Πόσο χρόνο είσαι? 13. Προσέχε όμως. Εντάξει, άντε. Χάρηκα πολύ. Συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω δει ίχνος γυναίκας, έτσι. Ο φωτισμός δεν είναι επαρκής. Οπότε νομίζω δικαιολογημένα γίνονται άσυλο τέτοιων καταστάσεων εδώ. Μόλις πάρκαρα, δεν μπορούσα με τίποτα να περάσουμε τα πόδια από εκεί. Επομένως, μπόρεσα να σας δείξω ό,τι καλύτερο μπορούσα και δεν χρειάζεται περισσότερα. Οπότε, βρήκαμε ένα στενάκι που έχει περισσότερο φωτισμό για να το διασχίσουμε περπατώντας. Γενικά, δεν συνιστώ σε κανέναν να επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο. Είναι όντως πάρα πολύ επικίνδυνες περιοχές εδώ. Πιστεύω πως οι φήμες ισχύουν όλες. Όχι απλά δεν θα βρω κατάλημα εδώ, παίζει να μην ξανάρθω και ποτέ στη ζωή μου. Μια τελευταία βόλτα, αλλάζοντας μπουφάνι και παίρνοντας μια GoPro μαζί μου για να μπω σε πιο δύσπατα στενά χωρίς να έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, αρχίζω και φοβάμαι. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να κινδυνεύσει ο βιντεογράφος μου και αυτή ήταν μια safe λύση που σκέφτηκε για να διασχίσουμε μαζί τα άβατα στενά. Ένας πραγματικά σκουπιδότοπος. Εδώ πέρα, δείξε τα λίγο. Γύρω την κάμερα, γύρω την κάμερα. Πάμε, προχωράμε. Είναι πολύ επικίνδυνο, παιδιά. Συνεχίζω μόνος. Δεν θα πάρω στο λαιμό μου και το βιντεογράφο. Πάμε στο πιο επικίνδυνο στενάκι. Θα το κρύψω στο μπουφάνι μου και πάμε. Δεν φοβάμαι ότι θα μου κάνουν κάτι. Απλά, εντάξει, οι άνθρωποι κάνουν τώρα ουσίες αυτά. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Θα κάνω ότι τραγουδάω και ότι βλέπω το κινητό μου. Δεν θα γράψω ό,τι περισσότερο μπορέσω. Ah, fuck. Μια αγωνία, κλαίμε. Και να σου πω και κάτι. Τώρα κάνω ότι μιλάω. Για να μην δείξω και κάτι. Εντάξει. Ό,τι χειρότερο έχω δει. Αλλά σου πω κάτι. Το έχουμε. Παιδιά, τώρα λέω ό,τι να είναι. Έτσι ώστε. Α, πάω κι εγώ. Έτσι ώστε να κάνω λίγο τον τρελό για να μην κινήσω υποψίες. Έχει και αστυνομία εδώ. Αυτά, παιδιά. Αυτά. Λοιπόν, μακριά από αυτή την περιοχή και γενικά από όλα αυτά τα στενά. Εντάξει, άνθρωποι έχουν πρόβλημα, ρε φίλε. Αλλά είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνα, βρωμιά φουλ, δεν παλεύετε, παιδιά. Καλησπέρα σας, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Είστε εδώ πέρα? 22 χρόνια. Ωραία, εργάζεστε στο ξενοδοχείο Πισό? Στο ξενοδοχείο Μινώα, ναι. Ωραία, θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα για την περιοχή. Το κυριότερο, θα ήταν μια πολύ καλή όπως ήταν κάποτε και αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα και για την ασφάλειά μας. Απέναντί μας, στην οδό Αγίου Ρωθαίου, αλλά και εδώ, στην ίδια την Καρόλου. Πού έχουμε έρθει?
δυστυχισμένα, άρρωστα. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Κρίμα είναι. Εμείς τους δίνουμε πολλές φορές και φαγητό. Πραγματικά εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί ναι. Βλέπεις νέα παιδιά, είδα νέα παιδιά και πραγματικά τι να πω, αυτό οικογένειες έχουν πολλά προβλήματα. Δηλαδή ασυχάθηκα σήμερα, δεν θέλω καθόλου. Θέλω να το παρατήσω αυτό το βίντεο, αλήθεια. Είμαι έτοιμος να το παρατήσω, έχω ξενερώσει τη ζωή μου. Τι να σας πω, αλλά παράλληλα όμως φοβάσαι κιόλας εκεί μέσα να περπατήσεις, έτσι. Και μια κοπέλα, ας πούμε, να τη δεις εκεί μέσα, πιστεύω θα εγκεφαλικό θα πάθει. Πραγματικά, τώρα σας το λέει ένα παιδί 30 χρονών, έτσι. Ότι χαίστηκα πάνω. Ο υπουργός έχει έρθει ποτέ εδώ. Ήρθε ο υπουργός προστασίας του πολίτη με την ακολουθία του, αν μου επιτραπεί αυτός ο όρος. Βέβαια. Λοιπόν, δεν μας είπε τίποτα. Είχαν έρθει και από το Δήμο πριν τις εκλογές ένας αντιδήμαρχος και μας είπαν, δυστυχώς θα το πω επιλέξει, γνωρίζουμε το θέμα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά. Να σας πω και κάτι άλλο. Έρχονται εδώ πέρα οι άνθρωποι και γράφουν στα σχόλια, τα οποία πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει 2.700 σχόλια. Λοιπόν, για λέμε, το ξενοδοχείο. Καλό το ξενοδοχείο, καθαρό το προσωπικό καλό, αλλά δεν είμαστε ασφαλείς, η περιοχή δεν είναι. Βλέπουν αυτά τα πράγματα. Επηρεάζονται ο κόσμος και πώς να έρθει. Και καταρχήν έχει πέσει η ποιότητα της περιοχής, έτσι. Βεβαίως. Ορισμένοι μας λένε, που είναι, έχουν κράτηση για 3 και 4 μέρες και μας λένε, όχι, θα φύγουμε αύριο. Τι να πούμε, με τον νόμο τα κρατάμε τα χρήματα, όχι, έχουν οπότε, δίκιο. Ελπίζω να γίνει κάτι. Αυτό ήταν το βίντεο, like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά παιδιά, καλή χρονιά να έχετε και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά. Ειλικρινά.